Τα δεδομένα από τις 7 καρδιολογικές κλινικές του νοσοκομείου της Κρήτης για μία περίοδο ενός μηνός από την αρχή της εφαρμογής των μέτρων κοινωνικού περιορισμού και συγκεκριμένα από τις 12 Μαρτίου στις 13 Απριλίου συνέκρινε ομάδα 4 καθηγητών καρδιολογίας με τα αντίστοιχα δεδομένα για το ίδιο διάστημα του 2019. Πάμε να συνομιλήσουμε σε αυτό το σημείο με έναν εκ των 4 καθηγητών καρδιολογίας που έκαναν την έρευνα αυτή, τον κύριο Γιώργο Κοχιαδάκη. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Καλησπέρα σε εσάς, κύριε Σοκενάκη, και στους τηλεθεατές σας. Η ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα έρευνα αναζητά απαντήσεις λοιπόν για το αν τελικώς ο κορονοϊός και τα μέτρα που έχουν ληφθεί της κοινωνικής απομόνωσης έχουν επιπτώσεις και στα καρδιολογικά περιστατικά. Τι είναι εκείνο το οποίο εξάγατος συμπέρασμα? Η αλήθεια είναι ότι στην επιστημονική κοινότητα, τη διεθνή επιστημονική κοινότητα αλλά και στην ελληνική υπήρχαν πληροφορίες και απόψεις, ακόμα δεν έχουν βέβαια λυθεί, ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού μειώνονται οι εκδηλώσεις της στεφανίας νόσου, όπως είναι τα εμφράγματα και οι ασθενείς στη θάλασσα. Βέβαια, οι μελέτες αυτές είναι αποσπασματικές μελέτες και δεν έχουμε ακόμα σίγουρα αποτελέσματα. Εμείς, εκμεταλλευόμενοι και βλέποντας, θέλαμε να δούμε τι ισχύει στην Κρήτη. Η Κρήτη έχει δύο πλεονεκτήματα. Το πλεονέκτημα είναι ότι είναι ένας πληθυσμός κλειστός. Υπάρχει πολύ καλή συνεργασία και με τα 7 νοσοκομεία της Κρήτης. Mm-hmm. Οπότε σε μια αναδρομική μελέτη είδαμε τα περιστατικά τα οποία υπήρχαν των οξέων στεφανιαίων συνδρόμων από τις 12 του Μάρτη που αρχίσανε τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, κοινός καραντίνα, και να τα συγκρίνουμε με το ίδιο χρονικό διάστημα του 2019. Πραγματικά είδαμε ότι μειώνονται τα οξέα στεφανιαία σύνδρομα. Μειωθήκανε γύρω στο περίπου 45%, ήταν δηλαδή πολύ λιγότερα αυτό το μήνα. Όμως τα οξέα εμφράγματα του μυοκαρδίου δεν μειωθήκανε. Ήταν από 32 πήγαν 29. Mm-hmm. Δηλαδή μείναν σταθερά. Άρα, κύριε καθηγητά, επειδή ένα έφραγμα σίγουρα κάποιος δεν μπορεί να μην καταλάβει ότι περνάει ένα έφραγμα, αλλά κάποιο ακριβώς άλλο επεισόδιο καρδιακό ενδεχομένως να μην το σπουδαιολογήσει. Ακριβώς, θεωρείτε ότι ακριβώς η μείωση αυτή έχει να κάνει με τον φόβο του κόσμου να πάει στα νοσοκομεία? Δεν έχουν καταγραφεί, δηλαδή, όχι ότι δεν υπάρχουν? Σαφέστατα αυτό υποψιαζόμαστε και ο λόγος είναι ότι στο ίδιο χρονικό διάστημα υπήρχε μία ανάλογη μείωση της τάξης του περίπου 50% μείωση των ανθρώπων που ήρθανε στα επίγοντα ιατρία της καρδιολογικής κλινικής. Δηλαδή υπήρξε μία μείωση κατά 50% των προσελεύσεων. Mm-hmm. Αυτό βέβαια και με μία μελέτη που σήμερα βγήκε στην επιφάνεια για όλη την Αθήνα, για όλη την Ελλάδα, συγγνώμη, φαίνεται ότι υπάρχει μία μείωση προσελεύσεων στα νοσοκομεία της τάξης από 60 μέχρι 80%. Υπάρχει μία μείωση ακόμα και στα ιδιωτικά ιατρία μέχρι 90% ανάλογα με την ειδικότητα και ακόμα και στην πρωτοβάθμια υγεία, κέντρα υγείας, πάλι μία μείωση γύρω στο 70%. Η μείωση αυτή της προσέλευσης είναι ανάλογη περίπου στο ίδιο ποσοστό με τη μείωση των οξέων στεφανιαίων συνδρόμων που εμείς παρατηρήσαμε. Mm-hmm. Και η αναλογία των εμφραγμάτων προς τις προσελεύσεις βλέπαμε ότι είναι ίδια. Οπότε συμπεραίνουμε ότι η μείωση αυτή των οξέων στεφανιαίων συνδρόμων οφείλεται μάλλον στο φόβο και στη μείωση των ανθρώπων λόγω φόβου που δεν έρχονταν στα νοσοκομεία. Σίγουρα, αυτό βέβαια δημιουργεί το σίγουρα φόβο. Ο κορονοϊός βάζει νέα δεδομένα στην επιστημονική κοινότητα, όχι μόνο για την αντιμετώπιση του, αλλά και για το πώς επηρεάζει άλλες ασθένειες και την καταγραφή τους. Άρα φαντάζομαι ότι και σε άλλες ειδικότητες θα καταγραφούν αντίστοιχα νούμερα. Εννοείται. Και ο φόβος είναι ότι όντως, και μάλιστα σε δύο μελέτες, σε αρχικές μελέτες που έχουν γίνει στην Αμερική και στην Αγγλία, έχει βρεθεί ότι το ποσοστό των ευνηδίων θανάτων, ο αριθμός των ευνηδίων θανάτων την ίδια εποχή, δηλαδή την εποχή της καραντίνας, έχει αυξηθεί. Την ίδια υποψία έχουμε και εμείς για την Κρήτη, δηλαδή ήδη τις 2-3 τελευταίες μέρες είχαμε επεισόδια ευνηδίων θανάτων και μάλιστα συνεχίζεται η μελέτη μας με
με τη σύγχρονη καταγραφή των οξύνων στεφανιών συνδρόμων θα δούμε και τους εφηβείους, τους θανάτους που συμβαίνουν στην Κρήτη για να έχουμε αποτελέσματα οριστικά. Ο κίνδυνος πάντως αυτός που εσείς είπατε ότι μπορεί το να έχουμε στρέψει όλο το εθνικό σύστημα υγείας, όλη του την προσοχή στο θέμα του κορονοϊού και να παραβλέψουμε τη θεραπεία και την αντιμετώπιση άλλων νόσων, είναι υπαρκτός. Και μην ξεχνάμε βέβαια ότι δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε ότι η στεφανία νόσος εξακολουθεί να είναι η πρώτη αιτία θανάτου στον κόσμο. Θα σας πω σαν παράδειγμα ότι για το 2020 περιμένουμε 20 εκατομμύρια θανάτους από νοσήματα καρδιαγγειακά στον κόσμο. Τώρα συγκρίνετε τα 20 αυτά εκατομμύρια θανάτων με τους θανάτους που περιμένουμε από τον κορονοϊό. Να πω, επομένως, βέβαια, δεν θα πρέπει να φύγει η προσοχή μας από τη στεφανία νόσου. Έτσι. Να πω βέβαια ότι απαντήσατε κατά το ίμιση και στην επόμενη ερώτησή μου, αφού πρώτα σημειώσω ότι ολόκληρη η έρευνα θα δημοσιευθεί αύριο και στην εφημερίδα Νέα Κρήτη, με αναλυτικά όλα τα στοιχεία τα οποία έχετε συλλέξει με τους συναδέλφους σας. Η επόμενη μου ερώτηση, λοιπόν, κύριε Κοχιαδάκη, κύριε καθηγητά, και την απαντήσατε κατά το ίμιση, είναι για τους κινδύνους που κρύβει αυτή η καραντίνα, τόσο σε ό,τι έχει να κάνει με ασθένειες που ενδεχομένως να τις βάζουμε κάτω από το χαλί, από τον φόβο, να πάμε στα νοσοκομεία ή σε έναν ιδιώτη γιατρό και αν οι νέες συνθήκες ζωής, το δεύτερο σκέλος της ερώτησης, η περισσότερο καθιστική ζωή και ενδεχομένως το περισσότερο φαγητό, διαμορφώνουν ένα έδαφος πιο επικίνδυνο για την υγεία μας. Προλάβατε και εμένα αυτό που θα σας πω, ότι οι νέες συνθήκες ζωής με την καθιστική ζωή, με την αυξημένη ίσως διατροφή, παχυσαρκία, όλες αυτές δηλαδή οι αιτίες που είναι προδιαθεσικοί παράγοντες για τη στεφανία νόσο, μας ανησυχούν σαν επιστήμονες και γι' αυτό το λόγο περιμένουμε, είμαστε ανήσυχοι μήπως έχουμε μια έκρηξη στεφανιαίων συνδρόμων μετά την περίοδο της ή σε 2-3 μήνες που θα έχουν αυτή τα μέτρα. Οπότε περιμένουμε λοιπόν να δούμε πώς θα διαμορφωθούν και τα δεδομένα. Σε ελπίζουμε να μην υπάρξει τέτοιου είδους αύξηση. Τώρα, κύριε καθηγητά, επειδή μας παρακολουθούν αρκετοί ασθενείς με καρδιολογικά νοσήματα, η ερώτηση όλων όλες αυτές τις ημέρες είναι ποιοι ασθενείς είναι εκείνοι οι οποίοι κινδυνεύουν περισσότερο, στους ασθενείς με τα καρδιολογικά νοσήματα φυσικά αναφέρομαι, σε περίπτωση που νοσήσουν από τον κορονοϊό. Σίγουρα οι συνιστώσεις είναι δύο. Ότι οι ασθενείς με βαριά προβλήματα καρδιολογικά, καρδιακή ανεπάρκεια ιδιαίτερα και όλα τα νοσήματα τα οποία προκαλούν καρδιακή ανεπάρκεια έχουν αυξημένη πιθανότητα να νοσήσουν από τον κορονοϊό και έχουν και αυξημένη πιθανότητα να παρουσιάσουν πολύ σοβαρά συμπτώματα μέχρι θάνατο. Από την άλλη πλευρά, η άλλη συνιστώση είναι ότι ο κορονοϊός από μόνος του επηρεάζει την καρδιά, μπορεί να κάνει προσβολή της καρδιάς και να δημιουργήσει καρδιολογικό πρόβλημα. Άρα έχει εντοπιστεί περιστατικά σε ασθενείς που πριν δεν είχαν καρδιακά νοσήματα και αμέσως μετά που νόσησαν από τον κορονοϊό εμφάνισαν τέτοια. Όχι, ναι, και στην οξία φάση της λίμωξης από του κορονοϊού ένα μικρό ποσοστό παρουσιάζει προσβολή μυοκαρδίου, μυοκαρδίτητα που μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο. Μία από τις αιτίες θανάτου, να το πω έτσι, λόγω του κορονοϊού μπορεί να είναι προσβολή του μυοκαρδίου. Και αυτό θα δικαιολογούσε ένα ποσοστό θανάτων σε νέες ηλικίες. Υπάρχει προβληματισμός σε ό,τι έχει να κάνει με την θεραπευτική αγωγή η οποία ακολουθείται σε ασθενείς οι οποίοι έχουν υποκείμενα καρδιολογικά νοσήματα. Είναι διαφορετική η θεραπευτική αγωγή του κορονοϊού σε ασθενείς με καρδιολογικά νοσήματα αντί με άλλους οι οποίοι δεν αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους προβλήματα. Υπήρχαν διάφοροι προβληματισμοί, όμως αυτή τη στιγμή οι οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία και από την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία είναι ότι δεν αλλάζουμε τη θεραπεία μας. Δεν έχει αποδειχθεί ότι θα πρέπει να αλλάξει θεραπεία για να μην κινδυνεύσουν περισσότερο. Και κλείνοντας, κύριε καθηγητά, επειδή αναφερθήκατε στις νεαρότερες ηλικίες, τα παιδιά δεν θεωρούνται ευπαθείς ομάδες. Τι γίνεται ωστόσο με τα παιδιά τα οποία έχουν νοσήματα, τα οποία έχουν να κάνουν με την καρδιά? Συγγενείς καρδιοπάθειες, συγκεκριμένες συγγενείς καρδιοπάθειες, οι οποίες
πάλι είναι αυτές οι οποίες δημιουργούν αυτό που λέμε καρδιακή ανεπάρκεια, έχουν αυξημένους κινδύνους. Συγγενείς καρδιοπάθειες οι οποίες θεωρούνται θεραπευμένες και χειρουργημένες και θεραπευμένες δεν έχουν πολύ αυξημένο κίνδυνο. Πάντα σημαντική η συμβολή σας στην συζήτηση η οποία γίνεται για τον κορονοϊό. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας στο Δελτίο. Να είστε καλά.